Καλησπέρα σας σε άλλη μία ψηφιακή περιήγηση στην περιφέρεια Υπήρου. Σήμερα μαζί μας ο Βασίλης ο Γιακρής από παραγγέα Olive Oil και Oil Factory, ο οποίος θα μας πει βέβαια και τις υπόλοιπες πολύ όμορφες δραστηριότητες που έχουν. Βασίλη, καλησπέρα, καλώς ήρθες. Καλησπέρα. Γεια σου, Έκτορα. Χάρηκα πολύ που και την πρόταση. Και νομίζω θα πούμε ωραία και ενδιαφέροντα πράγματα για εμάς. Πολύ ωραία. Για πες μου, μίλα μου λίγο για την βασική σας δραστηριότητα καταρχήν. Ναι, βεβαίως. Ξεκινήσαμε το παραγέα το 2012 όταν ανακαινήσαμε το μοναδικό μηχανοκίνητο ελαιοτριβείο που λειτουργούσε στην Πάργα κατά το παρελθόν. Έτσι δημιουργήσαμε ένα χώρο που τον λέμε Μουσείο Ελιάς, που είναι επισκέψιμος στον κόσμο και ταυτόχρονα δημιουργήσαμε και μια σειρά προϊόντων ελαιολάδου, τα οποία παράγουμε καλλιεργώντας την ποικιλία Λιανοελιά Πάργας, εδώ πέρα στην περιοχή μας, και τα παράγουμε μόνο από τα δικά μας θύματα. Η σειρά περιλαμβάνει 2 έξτρα παρθένα ελαιόλαδα, 3 αρωματικά ελαιόλαδα με πορτοκάλι, λεμόνι και ρίγανη, πάστα ελιάς και 2 dressing με βάση το ελαιόλαδο που είναι για σαλάτες, κρέατα και ψάρια. Πολύ ωραία, ακούγονται ήδη πολύ όμορφα όλα αυτά. Το έργο Andrew Five Senses ασχολείται με τις 5 αισθήσεις του επισκέπτη και με αυτό το κριτήριο κιόλας σας καλέσαμε να συμμετέχετε γιατί σίγουρα έχετε καλύψει το κομμάτι της γεύσης. Πιστεύω όμως ότι έχετε και άλλες δραστηριότητες που θα ήθελα να μας παρουσιάσεις γιατί έχουν εξίσου ενδιαφέρον πέρα από τον καθαρά προϊόντων που πουλάτε. Ναι, ακριβώς. Με τα προϊόντα, όπως είπες, έχουμε καλύψει την αίσθηση της γεύσης, πλήρως θεωρώ. Εμείς, επειδή αγαπάμε τον πολιτισμό και την ελληνική κουλτούρα, θέλαμε να το δώσουμε και τη γαστρονομία, θέλαμε να πάμε ένα βήμα παρακάτω τις δραστηριότητές μας και έτσι δημιουργήσαμε γαστρονομικές δραστηριότητες που τις κάνουμε στο χώρο του παραγέα. Πρώτα απ' όλα, δημιουργήσαμε το Cooking Experience, το οποίο είναι ουσιαστικά μαθήματα μαγειρικής, τα οποία ο κόσμος έρχεται, συμμετέχει μαζί μας με την ελληνική οικογένεια, είναι η γιαγιά μου, είναι εγώ, είναι ο πατέρας μου και εκτελούμε 5 συνταγές ελληνικής κουζίνας, κάνουμε γεμιστά, κάνουμε τυρόπιτα, κάνουμε αρνάκια στη γάστρα, το μενού αλλάζει συνέχεια, αλλά είναι κατά βάση, είναι απόλυτα ελληνικές συνταγές. Έτσι, σε αυτό τη δραστηριότητα έχουμε το κομμάτι σίγουρα της γεύσης, έχουμε την όσφρηση. Κάθε καλεσμένος μας πιάνει από ένα κομμάτι της συνταγής και το εκτελεί μέχρι το τέλος. Μετά από αυτό, όσο το φαγητό μαγειρεύεται, καθόμαστε και ξαναγούμε στους χώρους του μουσείου, χαλαρώνουμε και στο τέλος καθόμαστε όλοι μαζί γύρω από ένα μεγάλο οικογενειακό τραπέζι, όπως κάνει η ελληνική οικογένεια, ας πούμε τις Κυριακές, τις γιορτές, και τρώμε όλοι μαζί το γεύμα που εμείς δημιουργήσαμε. Εγώ Αυτή είναι η πρώτη δραστηριότητα. κοιτάζοντας φωτογραφίες, σίγουρα έχεις καλύψει και την αφή, αφού είναι πραγματικά μπαίνει ο άλλος Ακριβώς, να δουλέψει. ακριβώς. Και σίγουρα και το μάτι, εγώ έχω ήδη αρχίσει να χορταίνω με αυτά που κοιτάω στο υλικό που μου έχει στείλει και θα μοιραστούμε και με τον κόσμο. Συνέχισε, πες μου και για την επόμενη δράση Θα σας. σου πω ένα τελευταίο για το Cooking Βέβαια. Experience. Πριν 2 χρόνια βραβευτήκαμε με δεύτερη θέση στο Tourism Awards, σε πανελλήνια εκδήλωση είναι αυτή, στην κατηγορία Γαστρονομικός Τουρισμός. Ήταν μια Πολύ σημαντική ωραία. διάκριση Πολύ για ωραία. εμάς, ναι. Συγχαρητήρια. Πολύ καλό. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Συνεχίζοντας τις δραστηριότητες, αναπτύξαμε άλλη μία. Φτιάξαμε συγγνώμη, για συγνωσίες κρασιού, το Παραγέα Wine Tastings. Με αυτή τη δράση θέλουμε να αναδείξουμε μάλλον τα κρασιά της περιοχής της Ηπείρου και των Ιωνίων νησιών, αλλά και ταυτόχρονα έχουμε και κάποια κρασιά από τη Μακεδονία μέσα που, και τη Θεσσαλία που είναι κατά βάση περιοχές στην Ελλάδα που παράγουν πολύ ωραία κρασιά. Εκεί, στο wine tasting, απευθυνόμαστε σε όλο τον κόσμο, απευθυνόμαστε σε ανθρώπους που έχουν ξανακάνει κάποια διαδικασία τέτοια ή σε κάποιο σομελιέ, αλλά και σε όλο τον απλό κόσμο που είναι wine lover και
Θέλει να ανακαλύπτει γεύσεις σε κάθε μέρος που πάει και να γνωρίζει νέα πράγματα. Οπότε εκεί πάλι το προσωπικό του παραγείο, το staff μας, μετά από πολλές εκπαιδεύσεις και έχουμε πάει και σε πολλά εινοποιεία, μαζευόμαστε στο χώρο, στείλουμε καταλήλωση τη τραπέζια, έχουμε σημειωματάριο γευσηγνωσίας, ακολουθούμε δηλαδή μια πρότυπη γευσηγνωσία, έχουμε κάποιο σνακ για τον κόσμο και δοκιμάζουμε 6 διαφορετικά κρασιά. Δοκιμάζουμε αφρόδι, δοκιμάζουμε γλυκά κρασιά, όλα είναι ελληνικά. Κρατάμε σημειώσεις και στο τέλος ο κόσμος διαλέγει από τις σημειώσεις το αγαπημένο του κρασί, ένα ποτηράκι και παίρνει συν ένα δώρο από εμάς και ταυτόχρονα φτιάχνουμε και ένα μικρό σνακ, μια μπρουσκέτα, κάτι και τους το δίνουμε να το απολαύσουν και αυτό στο τέλος της διαδικασίας. Άλλη μία δηλαδή ολοκληρωμένη εμπειρία πάλι για όλες τις Ακριβώς, αισθήσεις, γιατί ακριβώς. σίγουρα το κρασί και το wine tasting έχει πολύ μεγάλη βάση και στην όσφρηση και στην οπτική. Το έχουμε δει όλοι το πώς ο σομελιέος, ο επαγγελματίας εξετάζει με όλες τις αισθήσεις Ακριβώς. το Κοιτάμε το καλό ποτό. χρώμα, κοιτάμε τη διάβγειά του, τα πάντα. Έχουμε τα μπουκάλια μπροστά μας. Πολύ ωραία. Εμένα με έχετε πείσει στην πρώτη μου επίσκεψη μετά τον Μετά από όλο lockdown. αυτό, Θα είναι εκεί σε περιμένουμε, σε και θα περιμένουμε. πάρω όλα τα πακέτα που θα έχετε, και το μαγειρική και το wine tasting και ό,τι άλλο θα έχετε βγάλει μέχρι τότε. Χαρά μας, χαρά μας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου. Να είσαι καλά. Καλούμε τους επισκέπτες να έρθουν. Έχετε και ένα πολύ ωραίο site πλήρες με όλες τις πληροφορίες μέσα, παρέα.gr, οπότε λειτουργείται και η shop από ό,τι έχω δει, οπότε κάποιος Ακριβώς. πριν έρθει μπορεί ήδη να έχει πάρει ένα δείγμα της δουλειάς σας, όταν θα το έχει παραγγείλει, θα το έχετε στείλει, οπότε... Και όλα τα bookings, να συμπληρώσω, γίνονται και τις δραστηριότητες γίνονται από το site Πολύ επίσης. ωραία, πολύ ωραία. Οπότε κάποιος μπορεί να προετοιμαστεί πλήρως, είναι στα αγγλικά το site ούτως ή άλλως, όλες τις πληροφορίες είναι εκεί, οπότε καλούμε τον κόσμο να αρχίσει να προετοιμάζει την επόμενη του επίσκεψη. Σε ευχαριστώ Ακριβώς. πάρα πολύ που ήσουν σήμερα μαζί μας Να είστε καλά, παιδιά. και θα Ευχαριστώ. τα πούμε με την πρώτη ευκαιρία από κοντά. Ευχαριστώ Και πολύ. καλή επιτυχία με το project. Ευχαριστούμε. Είναι εξαιρετική προσπάθεια. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου. Γεια.